Να δώσουμε τον όρο. Τι είναι ο αστεροειδής? Θα το απαντήσω εγώ αυτό. Όχι, ξέρω ακόμα νομίζω... πιο βασικά να σας πω εγώ. Θα μας απαντήσει ο καλεσμένος μας, ο Αλέξανδρος Ολιχούδης, το μέλος της αστρονομικής ομάδας Πανεπιστημίου Κρήτης. Αλέξανδρε, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Για πες μας λίγο, αστεροειδής δηλαδή. Οι αστεροειδείς πρόκειται για τα λεγόμενα μικρά σώματα του ηλιακού συστήματος, δηλαδή είναι σώματα αλλά όχι όπως οι πλανήτες, όπως η Γη που είναι τόσο μεγάλα. Είναι μικρότερα, μπορεί το μέγεθός να είναι, ας πούμε, περίπου από το 1 μέτρο μέχρι 1000 χιλιόμετρα που είναι ο μεγαλύτερος, γνωστός η Δήμητρα. Βρίσκονται στο διάστημα, σε τροχιά γύρω από τον ήλιο. Και καμιά φορά αυτές οι τροχές περνάνε και κοντά από την γη μας, από την γειτονιά μας. Μάλιστα. Για όλους εμάς, Αλέξανδρε, που δεν έχουμε έτσι πολύ καλή εικόνα σε ό,τι έχει να κάνει με το διάστημα, με τα άστρα κτλ., είναι μια ημέρα που μαθαίνουμε ότι καθιερώθηκε το 2014. Την σημερινή μέρα, όλοι εσείς που ασχολείστε έτσι με το κομμάτι αυτό της αστρονομίας, τι ξεχωρίζετε? Δηλαδή, κάποιος που θα μπει να διαβάσει για τους αστεροειδείς, τι θα ξεχωρίσει από τη σημερινή ημέρα? Τι ενδιαφέρον έχουν γενικά? Ναι, πράγματι το 2014 σχετικά πρόσφατα, όμως η μέρα επιλέχθηκε για ένα γεγονός που συνέβη αρκετά παλαιότερα, στις αρχές του ούμενου αιώνα, όταν ένας αστεροειδής έπεσε πάνω στη Γη, ευτυχώς σε ένα κομμάτι της Σιβηρίας, η οποία είναι λίγο πολύ ερημική, κάνοντας ένα τεράστιο κρατήρα, διαλύοντας μια τεράστια περιοχή, το οποίο είναι μια καλή υπενθύμηση για το τι μπορεί να συμβεί όταν ένας αστεροειδής πλησιάζει κοντά στη Γη. Έτσι λοιπόν επιλέχθηκε αυτή η ημέρα, αυτή η επέτειος, για να θυμόμαστε τους αστεροειδείς. Αλέξανδρε, η διαφορά ανάμεσα στον αστεροειδή και τον κομήτη ποια είναι? Οι κομήτες συνήθως είναι μικρότερα αντικείμενα. Έχουν διαφορετικές τροχές. Δεν είναι τόσο, επιτρέψτε μου τον όρο, τακτοποιημένη η τροχιά του στο ηλιακό σύστημα. Ενώ οι αστεροειδείς είναι λίγο πολύ σταθεροί ανάμεσα στον Δία και τον Άρη. Οι κομήτες βρίσκονται σε διαφορετικές περιοχές, μπορούν να κάνουν λίγο πιο, ας πούμε, απλοϊκά τυχαίες κινήσεις. Και συνήθως οι κομήτες καταστρέφονται όταν περνάνε κοντά από τον ήλιο, ενώ οι αστεροειδείς μένουν αρκετά μακριά από τον ήλιο και έτσι δεν κινδυνεύουν. Αλέξανδρε, επίσης οι αστεροειδείς είναι... Ναι. Οι αστεροειδείς είναι αρκετά μεγαλύτεροι, με αποτέλεσμα οι μεγαλύτεροι από αυτούς να αποκτούν και έτσι ένα σχεδόν σφαιρικό σχήμα, όπως είναι, για παράδειγμα, ο πιο γνωστός είναι η Δήμητρα, και μεγαλύτερος, κάνοντάς τους έτσι αρκετά διαφορετικούς από τους μικρότερους κομήτες. Εσύ, Αλέξανδρε, είσαι μέλος της αστρονομικής ομάδας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Τώρα, βέβαια, φαντάζομαι και λόγω της εξεταστικής και του καλοκαιριού είναι σε μία παύση όλη αυτή η προσπάθεια και οι δράσεις που κάνετε. Κάποιος όμως ο οποίος ενδιαφέρεται για το κομμάτι της αστρονομίας, μπορεί, υπάρχει κάποια ομάδα που μπορεί να έρθει σε επαφή μαζί σας και να συμμετέχει εθελοντικά και στις δράσεις, αλλά και να μάθει μέσα από όλα αυτά τα οποία φαντάζομαι συζητάτε όταν συγκεντρώνεστε? Όπως σωστά είπατε, τώρα το καλοκαίρι που γίνεται η διακοπή των μαθημάτων στις σχολές όπου φοιτούμε, υπάρχει και μία έτσι πεσμένη δραστηριότητα της ομάδος. Όμως τα μέσα επικοινωνίας μας είναι ανοιχτά για όποιον ενδιαφέρεται, είμαστε διαθέσιμοι. Επίσης, ακόμα και όταν εμείς δεν είμαστε διαθέσιμοι, να μην ξεχνάμε ότι αστρονόμοι υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα και καλά και σε όλο τον κόσμο, οι οποίοι είναι πάντα πρόθυμοι να βοηθήσουν ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να μάθουν πράγματα. Π.χ. Μέδρα, τα Χανιά, στην Κρήτη πάλι υπάρχει και ο Σύλλογος Φίλων Αστρονομίας Κρήτης, για παράδειγμα, ο οποίος κάνει δράσεις και μέσω του καλοκαιριού.
Οπότε ανανεώνουμε το ραντεβού μας με τη νέα σεζόν. Και η καλύτερη εποχή για μια αστρονομική ομάδα και για τους φίλους της αστρονομίας είναι το καλοκαίρι πάντως, έτσι δεν είναι? Το καλοκαίρι σίγουρα είναι μια πάρα πολύ ωραία εποχή για να ασχοληθεί κανείς με αστρονομία. Ο καιρός είναι κυρίως έθριος, μας επιτρέπει να δούμε τα αστέρια, είναι πιο εύκολα εμφανής και ο γαλαξίας μας στον νυχτερινό ουρανό που είναι εντυπωσιακός και όμορφος και μας δίνει ένα καλό κίνητρο να βγούμε έξω στον ένα στον ουρανό και να τον ατενίσουμε. Και όσοι είναι τυχεροί, ίσως το καλοκαίρι είναι και μια εποχή ξεκούρασης και περισσότερου ελεύθερου χρόνου. Και καταλαβαίνουμε ότι βέβαια και οι εραστέχνες αστρονόμοι αγαπούν πολύ και τα πτηνά. Πώς είπατε? Αγαπούν και τα πτηνά. Ακούμε και το καναρινάκι που κελαϊδά. Γι' αυτό το λέω τόση ώρα. Α, μάλιστα. Ναι, έχουμε και μία μασκότ να ενθαρρύνει την αποφασινή εκπομπή και να βάζει και μία μουσική νότα. Σωστά. Δεν είχα καμία αμφιβολία μετά από τόσες συνεντεύξεις ότι είσαι ετοιμόλογος. Είναι το μόνο σίγουρο. Λοιπόν, την καλησπέρα μας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Λοιπόν, Εύη, ο λόγος σε ένα, πάμε να κλείσουμε.